Καλημερίζω τον κύριο Μητρόπουλο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλειαράκη. Μόλις ανέφερα πριν από λίγο αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι εδώ έχουμε μία έκθεση με τίτλο Έκθεση Γύρανσης 2024 της Eurostat από 1,5 μέχρι 5,5 χρόνια. Για αυτούς που εργάζονται σήμερα και θα βγουν σε σύνταξη μετά το 2030, λέει ότι πρέπει να βγαίνουν από τα 68,5 και πάνω. Για αυτούς που δουλεύουν σήμερα και θα βγουν το 2050, σημειώνουμε ότι θα έχουν τότε 26 χρόνια εργασίας, άρα τους αφορά, και θα βγουν μετά το 2050, πρέπει να βγουν στα 71 κατά την έκθεση του Eurostat, Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Και για αυτούς που δουλεύουν σήμερα, αλλά κυρίως θα πιάσουν δουλειά τα προσεχή 10 με 15 χρόνια, θα πρέπει να βγουν στα 72,5 σύμφωνα με τις προτάσεις του μεγάλου αυτού ευρωπαϊκού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Πιάνει τα όρια ηλικίας και το ποσοστά γύρανσης, και ενώ έχουμε τα μεγαλύτερα ηλικιακά όρια σε όλη την Ευρώπη των 47 χωρών, θα το δούνε στον πίνακα του ίδιου του οργανισμού οι ακροατές μας, το έχουμε αναρτημένο στην ΕΝΙΠΕΚ, προτείνει για όσους σήμερα και είναι μπροστά τους 6-7 χρόνια να βγουν στην σύνταξη, θα βγουν στα 68,5 αντί στα 67 με το γενικό όριο, και στα 63,5 αντί για 62 με μειωμένη. Είναι μια αγριότητα σε βάρος κυρίως των γυναικών, που μετά τον ΟΣΑ πριν 3 μήνες, τώρα έρχεται και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, ανάλογα με το ποσοστό γύρανσης των λαών, προτείνει για την Ελλάδα μας, την πολύπατη πατρίδα μας, τα όρια ηλικίας που έχουμε και στον πίνακα, που είναι πίνακας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, χωρίς σχολιασμούς από εμάς την Επιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ. Ναι, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε και από την άλλη ότι έχουμε ψηφίσει τη διάταξη, όπως μας έχετε ξαναπεί, με τη ρήτρα προσδοκίμου, έτσι. Και έχουμε ψηφίσει, είμαστε μία από τις 7 χώρες στον πλανήτη, 222 είναι χώρες, που είμαστε μία από τις 7 χώρες που έχουμε διάταξη σε ισχύ, που λέει ότι ανατριετία τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών θα ανεβαίνουν προς τα πάνω, αν ανεβαίνει το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Αν δηλαδή τα 3 χρόνια που περνάμε τώρα, 24, 25, 26, λέει ο νόμος, αυξηθούν τα όρια ηλικίας του προσδοκίμου, το προσδόκιμο του ελληνικού πληθυσμού, διαπιστώσει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και η Ελληνική Αρχή, ότι αυξήθηκε το προσδόκιμο, αντί για 87 και 85 άντρες γυναίκες ζουν παραπάνω, αναλόγως, λέει ο νόμος, του 15 θα αυξηθούν και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών. Προτάσεις στις γυναίκες, διότι κυρίως θυγόμενες και πληττόμενες από αυτή την άγρια βάρβαρη επίθεση, μεταρρύθμιση υποτίθεται λένε, αλλά είναι στην ουσία μια κραυγαλαία αντιμεταρρύθμιση, πλήττει κυρίως το γυναικείο πληθυσμό της πατρίδας μας, που παρόλες τις αντιξιότητες και δυσκολίες, την άσκηση του βιοπορισμού τους και της εργασίας τους, τις καλούνε να μένουν μέχρι τα άγρια γυράματα, τα μεγάλα γυρατιά, στην αγορά εργασίας. Και για ποια σύνταξη, κυρία Δουλγεράκη, και για ποιο μισθό, αγαπητή Αγγέλα? Νομίζω δεν χρειάζεται να απαντήσω σε τίποτα από όσα είπατε, γιατί είναι ρητορικά τα ερωτήματα. Όλα αυτά που δείχνουν ότι οι κακές οι αποφάσεις της πολιτικής και των πολιτικών χρεώνονται σε μένα τον ίδιο, σε μένα τον ίδιο που τους ψηφίζω μάλλον, κύριε Μητρόπουλε, ναι. Το 2015 τα τρία κόμματα, τα μεγάλα κόμματα που άσκησαν μνημονιακές πολιτικές, ψήφισαν τη διάταξη του νόμου 43-36, που λέει ότι τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν ανατριετία από 1/1/24, λέει ο νόμος. Αλλά το 2024, για να αυξηθούν τα όρια ηλικίας, προχθές δηλαδή, έπρεπε τα τρία προηγούμενα χρόνια να έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Δικαιολόγησε το ότι δεν αυξάνονται τα όρια ο κύριος Υπουργός Εργασίας πρώην Γεωργιάδης, και ο νυν υφυπουργός κύριος Τσακλόγλου, Υπουργός Εργασίας, είπε ότι δεν τα αυξάνουμε από 1/1/24, επειδή λόγω των πολλών θανάτων την παρελθούσα τριετία, αντί να αυξηθεί το προσδόκιμο των Ελλήνων, μειώθηκε. Άρα η πρώτη χρονιά που θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, εύχομαι να μην ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, θα είναι από 1/1/27. Άρα να ετοιμάζονται γυναίκες και άντρες
κυρίως γυναίκες, επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι πληττόμενες που τις εξαναγκάζουμε να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα και από την άλλη ζητούμε να κάνουν πολλά και καλά παιδιά. Αυτό δεν βγαίνει όταν τους φέρεται έτσι ο Ευρωπαϊκός, ο Ευρωπαίος και ο Έλληνας νομοθέτης, αγαπητή κυρία Δουλγεράκη.